like and subscribe to my channel. Γεια σας και σας ευχαριστώ που έρχεστε στο κανάλι μου. Έχει πάρα πολλές ζέστες αυτές τις μέρες, οπότε σίγουρα δεν μπορείτε να πείτε ευχαριστώ μέσα στην κουζίνα. Σήμερα έχω ένα πολύ εύκολο φαγητό, πάρα πολύ νοστιμό όμως, το όνομα μακαρονάδα, έχει μέσα λίγες χαλκιδικής, βασιλικό. Θα το ευχαριστηθείτε, θα σας αρέσει. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ πάλι που έρχεστε στο κανάλι μου. Να είστε καλά. Είναι πολύ εύκολη και νόστιμη μακαρονάδα με τόνο. Θα χρειαστούμε μία πάστα της αρεσκίας σας, εγώ έχω επιλέξει λιγκουίνι, τόνος, τον έχω στραγγίσει από το ελαιόλαδό του και το έχω κρατήσει, βασιλικός, αλάτι, πιπέρι και κόκκινο πιπέρι ή καγιέν, ξύσμα από ένα λεμόνι, σκόρδο, ελιές πράσινης χαλκιδικής, γιατί έχουν μια παχιά σάρκα και είναι πολύ νόστιμες, είναι και η καταγωγή μου από εκεί, πελτέ ντομάτας, κρεμμύδι άσπρο ξερό και κάπαρη, την οποία την έχω βάλει μέσα σε λίγο νερό για να φύγει η αλμύρα της. Κάνουμε την προετοιμασία. Ρίχνουμε το σκόρδο μας. Θα τρίψω το κρεμμύδι. Κόβω τις ελιές. Ψιλοκόβω σιγά σιγά το βασιλικό, όσο πιο ψηλό τόσο πιο καλά. Το ίδιο κάνω και με την κάπαρη. Αυτή να την περάσουμε δύο φορές, έτσι για να είναι πολύ ψιλοκομμένη και να μην κάθεσαι. Ξεκινάμε το λάδι από τον τόνο. Εάν αποφασίσετε να μην χρησιμοποιήσετε το λάδι από τον τόνο, μπορείτε να βάλετε ένα ελαιόλαδο που θέλετε εσείς. Ρίχνω το κρεμμύδι. Αφήνω λίγο να αλλοιωράσει. Ανακατεύω συνεχώ για να μην κάνει. Προσθέτω την κομμένη καπαρί και τις ελιές. Θα σοτάρω για λίγο. Και κατόπιν ρίχνω το πελτέ ντομάτα. Ανακατεύω να λιώσει ο πελτές. Και σε λίγο προσθέτω και τον τόνο. Δεν θέλει πολύ αυτή η καρονάδα. Ένα καλό ανακάτεμα. Και θα χρησιμοποιήσω και το νερό από τα ζυμαρικά για να έχει υγρά. Θα προσθέσω αλάτι, πιπέρι κόκκινο και μαύρο, το ξύσμα από το λεμόνι και το κομμένο βασιλικό. Θα ανακατέψω για τελευταία φορά. Μόλις έχει αρχίσει να βράζει το νερό, ρίχνω το αλάτι, το βουδώ τα μακαρόνια μέσα στο βραστό νερό και τα αφήνω να βράσουν. 7 με 10 λεπτά θα ακολουθήσετε τις οδηγίες της συσκευασίας. Είμαστε έτοιμοι. Έχω στραγγίσει τα μακαρόνια, δεν τα έχω παράσει, δεν τα έχω ξυπλεί με νερό. Τα βάζω κατευθείαν με ένα καλό ανακάτεμα. Θα πάει παντού η σάλτσα στα μακαρόνια μας και είμαστε έτοιμοι.